Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είναι καλά στους κόσμους. Ναι, συνεχίζεται το έργο αυτό, ναι. Να δούμε το έργο αυτό, το όποιο έργο έχει γίνει, γιατί είναι και δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε και οι πολιτικές κυρίως, και πολλές φορές σας ακούμε να λέτε ότι δεν έχουν αυτιά, αλλά δεν ακούνε οι κυβερνώντες μας προκειμένου να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μπορεί να προχωρήσει και η Κρήτη, ας πούμε, σε αυτό το τομέα που έχει τα πρωτεία στα αγροτικά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης συνολικότερα και με βάση και το νέο καταμερισμό όσον αφορά τους αντιπεριφερειάρχες αλλά και τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους, συνεχίζει στην κατεύθυνση των τριών βασικών αξώνων που έχουμε ως νησί, με κύριο και πρωταρχικό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον πρωτογενή και το τομέα. Νομίζω ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει ολοκληρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Κρήτης, το οποίο διεκδικεί στα πλαίσια και το εντάσσει στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού ο οποίος υπάρχει. Ήδη έχουν γίνει σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση αυτού που λέμε ανασυγκρότηση, το παραγωγικό μοντέλο της Κρήτης με βάση το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Μέσω της αγροδιατροφικής έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σχέση με την προβολή των αγροτικών πιστοποιημένων προϊόντων. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε επίπεδο κεντρικό, προκειμένου να η Κρήτη στα πλαίσια ενός σχεδιασμού να κατακτήσει τη θέση την οποία της ανήκει από τη στιγμή που η παραγωγική της βάση στηρίζεται στους δύο κεντρικούς τομείς που λέμε, όπως είναι ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Είναι καθαρό ότι η Κρήτη παράγει από τα τρία πιο δυναμικά προϊόντα της χώρας μας, με εξαγωγικό και δυναμικό προσανατολισμό, όπως είναι τα κυπευτικά, το ελαιόλαδο, αμπέλι και το κρασί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στο θέμα του τουρισμού κατέχει μια από τις την πρώτη θέση επισκεψιμότητας από όλα τα νησιά, έχει ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι μεγάλη όλων μας. Έχουμε να κάνουμε με συνθήκες δύσκολες για όλο τον κόσμο. Με μια πολιτική, όπως είπατε και εσείς, που στα πλαίσια των δεσμεύσεων που δυστυχώς υπάρχουν εξαιτίας της σημαντικής και σοβαρής κρίσης της οποίας διαρκεί τη χώρα μας, καταλαβαίνετε όλοι τις δυσκολίες που περνάνε και ότι η προσπάθεια πρέπει να κάνουμε όλοι μας ώστε να αξιοποιήσουμε έστω και τα μικρά, τα ελάχιστα από την άποψη των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Εγώ, όπως ξέρετε. Με όποια δύναμη έχετε, βέβαια, κύριε Δασκαλάκη, γιατί εδώ, μιας και ξανά στο προσκήνιο βγαίνει το ρηγμένο λασίθι, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και ρηγμένο πάλι το λασίθι όσον αφορά τη θεματική συμμετοχή στις αντιπεριφέρειες. Δηλαδή στο Ηράκλειο έχουμε τρεις, αν δεν κάνω λάθος, στα Χανιά δυο και στο Ρέθυμνο ένα. Στο λασίθι, ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ο κ. Δασκαλάκης, λέω τώρα, να μπει, αφού αλλάζει την κυρία Βρέντζου, να σας βάλει εκεί στον πρωτογενή τομέα, η οποία μένει βέβαια στα κοινωνικά, αλλά θα μπορούσατε εσείς να το διαχειριστείτε καλύτερα, έχω την αίσθηση. Εντάξει, γιατί τώρα, δηλαδή το λασίθι δεν φαίνεται πουθενά σε αυτό το τομέα. Εντάξει, στα πλαίσια του γενικότερου καταμερισμού. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Στα πλαίσια του γενικότερου καταμερισμού σχόλιο. Θα πρέπει να δούμε και ορισμένα πράγματα. Το λασίθι την προηγούμενη φορά είχε αντιπεριφερειάρχη στο χώρο της υγείας. Δεν είχε το έθιμο. Καταλαβαίνετε τι ισορροπίες πρέπει να υπάρξουν σε μια σειρά ζητήματα. Αυτές τις ισορροπίες. Μα δεν είναι θέμα ισορροπιών. Κατά την άποψή μου, είναι θέμα αρίστων. Δηλαδή, ποιος δουλεύει, ποιος ξέρει. Okay, η κυρία Βρέντζου έκανε μια προσπάθεια. Τώρα έφυγε, μπήκε ο κύριος Χνάρης. Δεν τον ξέρουμε τον κύριο Χνάρη. Δεν μας ξέρει ο κύριος Χνάρης. Ήταν πρόεδρος στην αγροδιατροφική. Ήταν πρόεδρος στην αγροδιατροφική. Δεν είναι ότι δεν είχε μια σημαντική ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.
από ναι, όχι, λέω, θα μπορούσατε παραδείγματος χάρη να πάτε εσείς αυτό το τομέα, στη θέση της κυρίας Βρέντζου, λέω τώρα εγώ. Λέω, χωρίς να... λέω είναι και η απόσταση, εγώ όπως ξέρετε έχω αναμειχθεί. Είναι και η απόσταση, όπως ξέρετε εγώ έχω αναμειχθεί και με άλλα ζητήματα. Ναι, πρόεδρος δηλαδή... της Ένωσης εδώ, ασχολούμαι με το κομμάτι που έχει να κάνει με το κεντρικό συνεταιριστικό φορέα, με το φορέα Ισρωών, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Άρα δηλαδή ήταν αδύνατο να μπείτε και σε αυτή τη, να αναλάβετε και αυτή τη θέση που έχει να κάνει με όλα αυτά που είπατε κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή δεν ξέρω αν σας έγινε η πρόταση ακριβώς, και είπατε ότι νομίζω, δεν μπορείτε. Ακριβώς. Είμαι αναμειγμένος σε μια σειρά ζητήματα τα οποία καταλαβαίνετε τι ευθύνη και φόρτα έχουν. Και από την άλλη μεριά λειτουργούν συμπληρωματικά από την άποψη είναι ότι είναι σοβαρές και σημαντικές θέσεις που έχουν τη δυνατότητα παρέμβαση στον αγροτικό χώρο. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης σε κάθε επίπεδο. Για τα συμφέροντα και των αγροτών και του νομού και γενικότερα. Επειδή μια υπάρχει, επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη μια, πώς να το πω τώρα, μιζέρια θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Μας ρίχνουνε, μας παίρνουνε τους πυροσβέστες, μας ρίξανε εκεί, μας κάνουν αυτό, μας ρίξανε εκεί, το ΤΕΙ δεν ήρθε, μας ρίχνουνε εδώ, πέφε. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια, επειδή δεν μου αρέσει και η μιζέρια, και επειδή θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας ως πολίτες, ως δημότες, ως δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κλπ., αντιπεριφερειάρχες, όλο. Να δούμε τι κάνουμε, πώς κάνουμε, τι είναι οι στόχοι μας, πώς πάμε, πού πάμε, πώς το κερδίζουμε. Θεωρώ ότι είμαστε πίσω σε αυτό. Δηλαδή δεν φταίει μόνο το ρηγμένο λασίθι, τα θέλουμε κι εμείς και είμαστε ρηγμένοι, πώς να το πω, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Χρειάζεται μια σοβαρή και σημαντική προσπάθεια από όλους μας, προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα του νομού. Και πρέπει να το κάνουμε σε κάθε επίπεδο, συντονισμένο και οργανωμένο. Ναι, όλα όχι όπως μιλήσατε. Υπάρχει έλλειμμα σε επίπεδο υποδομών, είναι καθαρό. Υπάρχει μια υστέρηση στην ανάπτυξη των υποδομών του, σε κάθε επίπεδο, είτε μιλάμε για τους οδικούς άξονες, είτε μιλάμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παροχή υγείας, είτε για γενικότερες υποδομές στον σε επίπεδο που ανταποκρίνεται στην παραγωγική και κοινωνικές ανάγκες του νομού. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά πίσω από αυτό που δικαιούμαστε και που μπορούμε. Και ότι νομίζω ότι πρέπει να δούμε το κομμάτι συντονισμένα και σαν Λασίθι και σαν περιοχή Ιεράπετρα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, τι να πω τώρα, καλή επιτυχία σε αυτό το έργο, να συνεχίσετε έτσι σωστά, τα έχετε παντρέψει έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα ζητήματα. Τι άλλο να είστε καλά. Καλημέρα. Και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί θα ξεκινήσει και το ΟΣΔΕ, θα δούμε, θα τα κάνουμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε Δασκαλάκη, γεια σας. Αυτά και με τον κύριο Δασκαλάκη για τους δύο...